Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ξεκινάμε παρέα μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την καλοκαιρινή και γεμάτη εβδομάδα που διανύουμε, καλοκαιρινή λόγω καιρού, γεμάτη από πλευρά Άρη, όπου κάθε μέρα υπάρχουν πραγματάκια τα οποία μας δίνουν το δικαίωμα να ασχοληθούμε με την ομάδα. Με αυτά, για αυτά θα μιλήσουμε και σήμερα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες που θα πάμε μαζί μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος, όπως πάντα, έτσι και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα με τον Γιάννη Ζάτσι στην ρύθμιση του ήχου. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την πρώτη ώρα μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε εσείς. Σε μια περίοδο πλέον που νομίζω ξεκινούν και τα τριήμερα. Η Παρασκευή βέβαια είναι εργάσιμη, okay, αλλά είμαστε πλέον σε διαδικασία που ο Θεσσαλονικιός εκεί πέρα μεσημεράκι 2-3 η ώρα, όσοι τελειώνουν 2-3 η ώρα τη δουλειά τους, έτσι, μπαίνουν σε αυτοκίνητο, φορτώνουν και την οικογένεια και ξεκινάνε για τη Χαλκιδική. Ερχόμενος εγώ τώρα από Περαία, είχε κινητικότητα προς Χαλκιδική. Ξεκινάτε σιγά σιγά να κάνετε τα μπανάκια και καλά κάνετε εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, και εννοείται η διαδρομή, θα ενημερωθείτε για ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα του Άρη σε ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, αφού το μπάσκετ δυστυχώς συνεχίζει να μας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να έχει κάτι περισσότερο ο μπασκετικός Άρης και κάτι αισιόδοξο και θετικό για την επόμενη μέρα της ομάδας. Το ποδόσφαιρο μας δίνει αφορμές για να ασχοληθούμε μαζί του. Με ένα Σαββατοκύριακο που βρίσκεται μπροστά μας και θα έχει ακόμα μία άφιξη για τον Άρη, αυτή του Λέριν Ντουάρτε, ο οποίος έρχεται την Κυριακή 1:30 το μεσημέρι στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Μην πάμε, Γιάννη Ζάτσι, εμείς σε μια παραλία έτσι κοντινή. Να έρθει 9:30 ώρα, φίλο Ντουάρτε, την Κυριακή. Αυτό. Εντάξει. Μην ανάψουμε την ψυσταριά να ψήσουμε κανένα κρέας, ας πούμε. Να έρθει ο Ντουάρτε 1:30 ώρα. Δεν μπορείς να χτίσεις καθημερινή, ρε φίλε. Έλα καθημερινή, δεν θα σου πούμε τίποτα. Λοιπόν, έρχεται ο Ολλανδός, η δεύτερη άφιξη στη Θεσσαλονίκη για τον Άρη μετά από αυτή που είχαμε πριν τρεις μέρες με τον Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος σήμερα το απογευματάκι, αν δεν κάνω λάθος, αναχωρεί, επιστρέφει στην Σουηδία, εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος στη χώρα του και έτσι βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, γυρίζει τώρα, δεν θα έχει αγωνιστική δράση για τον Σούντγκρεν μέχρι τις 25 Ιουνίου, γιατί τότε ξεκινάει και πάλι το σουηδικό πρωτάθλημα. Αυτό το οποίο όμως περιμένουμε να δούμε πλέον με το Σούγκρεν είναι πότε θα έρθει τελικά για λογαριασμό του Άρη. Αν δηλαδή θα τηρηθεί αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΚ και ο παίχτης έρθει λίγο πριν τις 20 του Ιούλη, ή αν θα υπάρξει μια νέα συμφωνία με την βοήθεια κιόλας του ποδοσφαιριστή, να πιέσει δηλαδή την ομάδα του ώστε να ενσωματωθεί πιο γρήγορα στον Άρη και να τον έχει από την Ολλανδία κιόλας ο Σάββας Παντελίδης στη διάθεσή του. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την παρουσία του Ντάνιελ Σούντγκρεν στη Θεσσαλονίκη. Όχι για αυτά που είδατε και είδαμε, δηλαδή φωτογραφίες, ξενάγηση στο γήπεδο, υπογραφές κτλ. Την άλλη πλευρά της παρουσίας του Σουηδού στην πόλη τα τελευταία 24 ώρα. Θα έχουμε μετά τις 5:30 και μια συνέντευξη που δεν αφορά την πρώτη ομάδα, αλλά αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη και ένα τμήμα του ποδοσφαιρικού Άρη που ήρθε και αυτό για να επιβεβαιώσει ότι οι κυτρινόμαυροι έχουν πολύ ταλέντο στα μικρά τους τμήματα και υπάρχει ακόμα μια καλή φουρνιά από την οποία ο Άρης μπορεί να ωφεληθεί μέσα στα επόμενα χρόνια οικονομικά αλλά και αγωνιστικά. Μετά τις 5:30 έχουμε προγραμματισμένο ένα τηλεφωνικό ραντεβού. Θα μιλήσουμε για την περίπτωση του ΦΟΡ που βρίσκεται στη δεύτερη θέση των ζητημάτων του Άρη τις τελευταίες ημέρες μετά τον Σούντγκρεν και την παρουσία του στην πόλη. Για την περίπτωση του Ιντέγε Μπράουν, η οποία δεν παρουσιάζει ακόμα κάποια εξέλιξη, ο παίχτης δεν έχει δώσει οριστική απάντηση στον Άρη. Ένας Άρης που πλέον, όπως φαίνεται, αναγκάζεται να πάει στην εναλλακτική του, για την οποία σας έχουμε πει τις τελευταίες μέρες και το έχει πει άλλωστε και η ίδια ΠΑΕ Άρης, ότι πέραν του Νιγηριανού υπάρχει ακόμα μία λύση για την κορυφή της επίθεσης. Η δεύτερη επιλογή, όχι βέβαια της ποιότητας του Ιντέγε, καλός φόρο, okay,
Σίγουρα όμως το πλεονέκτημα που έχει ένα του Ιντέγι είναι ότι μιλάμε για έναν παίχτη που είναι ενεργός τον τελευταίο χρόνο, σε αντίθεση με τον Νιγηριανό. Έχει αγωνιστικό ρυθμό, είναι σαφώς πιο έτοιμος και ο Άρης ενεργοποιεί αυτή την επιλογή, βλέποντας ότι ο Ιντέγι ακόμα δεν έχει δώσει την απάντησή του. Ο Άρης θέλει να τελειώνει με το 4 μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γιάννη, δυνάμωσε λίγο ακόμα το 1. Γιατί δεν ακούω καλά. Δώσ' το λίγο ακόμα, το λυπάσαι. Τζάμπα είναι, Γιάννη. Τζάμπα είναι. Καλά είναι τώρα. Καλά είναι. Νομίζω ότι τώρα είναι λίγο καλύτερα. Αν μπορείς να το κάνεις λίγο ακόμα, είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ο Άρης θέλει να τελειώνει με την περίοδο του 4 μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σας είπα και πριν λίγες μέρες, δική μου αίσθηση είναι ότι μέχρι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει τελειώσει με τις βασικές του προτεραιότητες ο Άρης όσον αφορά το κομμάτι των μεταγραφών, έχοντας κλείσει ήδη τον Ντουάρτε και εκκρεμεί ο στόπερο 4 και ο Extreme. Γι' αυτό και ενεργοποιεί την εναλλακτική την οποία έχει αυτή τη στιγμή, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι σταματάει να ψάχνει, έτσι, γιατί καθημερινά ο Άρης εξετάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές, οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεχωρίσει κάποιες καλές επιλογές και σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως λένε και οι Άγγλοι, υπάρχουν οι σχετικές shortlists, από τις οποίες βλέπεις τι επιλογές έχεις, σβήνεις ονόματα μέχρι να φτάσεις στον παίχτη με τον οποίο θα τα βρεις και θα τον φέρεις στην ομάδα. Αλλά έχουμε πει και άλλη φορά ότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, που παιδιά δεν αργεί και πολύ, είμαστε πλέον 7 του Ιούνιου, σε 8-9 μέρες θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση. Θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις μετρήσεις και μετά θα μπει η ομάδα στο γήπεδο για λίγες προπονήσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να αναχωρήσει για την Ολλανδία. Γι' αυτό λοιπόν ο Άρης θέλει αυτές τις βασικές κινήσεις που έχει αποφασίσει ότι θα κάνει να τις ολοκληρώσει μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι αν όχι όλες, οι περισσότερες από αυτές θα τις έχει ολοκληρώσει μέχρι το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Θα μιλήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μετά το διάλειμμα των 5.30 για Ιντέγε, για Φορ, για ό,τι άλλο υπάρχει μεταγραφικά. Θα σχολιάσουμε φυσικά, το κάναμε και χθες βέβαια. Απλά σήμερα το κάνουν και κύκλοι της ΠΑΕ που σχολιάζουν αυτά τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα με σκοπό να βλάψουν τον Άρη και τον Θόδωρο Καρπίδη και υπάρχουν και αυτές οι διαρροές από την ΠΑΕ που παίρνει θέση για τα συγκεκριμένα ζητήματα, είναι επίσημα κύκλοι της ΠΑΕ. Θα αναφέρουμε τι λένε αυτοί οι κύκλοι μετά από τις 5.30. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break για την σημερινή εκπομπή με τη βοήθεια του Γιάννη Ζάτση και επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα. Μην πάτε πουθενά, μείνετε εδώ. Έχει βγει μεταξύ εδώ και λίγη ώρα σαν είδηση ένα ωραίο θέμα το οποίο θα το αναλύσουμε μετά, αλλά επειδή είναι στην κατηγορία του χρήσανθου αυτό, δεν θα το κλέψω, θα το αφήσω για να το σχολιάσει αυτός, γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοια θέματα και ειδήσεις που βγαίνουν είναι βούτυρο στο ψωμί του. Για όσους ανυπομονείτε και θέλετε να το δείτε από τώρα, μπορείτε να μπείτε σε διάφορα πολιτικά sites. Εγώ από το πρώτο θέμα το είδα, να σας πω την αλήθεια. Με μια τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβέρνηση, η οποία εντάξει, ό,τι προλάβει, για να αυξήσει λίγο τις πιθανότητες της μπας και μειώσει τη διαφορά στις εκλογές. Θα δείτε να ψηφίζετε τροπολογίες τώρα για να σώσουν ό,τι σώζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ πράγμα θα ψηφιστεί για να, σε μια προσπάθειά τους να αλλάξουν τα δεδομένα. Δηλαδή όσοι θέλετε να κάνετε κάτι, πιάστε κανένα δικό σας κυβερνητικό κτλ. Τώρα προλαβαίνετε, γιατί μετά δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Λίπρο 107,4 ακούτε. All About Aris On Air. Πάρα θα πάμε και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Γιάννη Ζάτση στην ρύθμιση του ήχου. Πάρε τον καλεσμένο μας Γιάννη για να ξεκινήσουμε το δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας μαζί του. Και να συζητήσουμε έτσι με ένα διαφορετικό θεματάκι πριν επιστρέψουμε στα της πρώτης ομάδας, η οποία φυσικά συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον φυσιολογικά, ειδικά τώρα αυτές τις πρώτες μέρες του Ιούνιου, με τις μεταγραφές που γίνονται, τις συζητήσεις που γίνονται με ποδοσφαιριστές, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι Άρης, ποδόσφαιρο Άρη, δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα,
είναι και τα υπόλοιπα τμήματα του Άρη και ένα από αυτά τα τμήματα είναι και η K14, η οποία έδωσε συνέχεια σε αυτό το οποίο έκαναν νωρίτερα η K15, η K17, η K19 με διαφορετικές συνθήκες, αλλά και πάλι μια αξιόλογη προσπάθεια και πορεία την φετινή σεζόν. Η K14 απλά έβαλε συνεξίωση και τους τίτλους. Δεν είναι ένας, είναι δύο, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο προπονητής της, ο κύριος Δημήτρης Τότας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την φετινή σεζόν. Με όχι ένα τίτλο, το πρωτάθλημα βέβαια νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάτε, αλλά υπάρχει και η πολύ σημαντική διάκριση στο Elite Neon Cup πριν δύο εβδομάδες. Ναι, ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Νομίζω είναι το ένα είναι τουρνουά, αλλά βέβαια είναι το καλύτερο τουρνουά στην Ελλάδα. Το άλλο είναι η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς. Νομίζω ο καθένα έχει την αξία του. Και έχει, νομίζω, έχει μεγάλη αξία το Elite Neon Cup, παρόλο που είναι τουρνουά, διότι ο Άρης, να χρησιμοποιήσω έτσι μια κλισέ έκφραση, αλλά τελείως νομίζω, έδειξε τα δόντια του απέναντι σε ομάδες τώρα όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, ομάδες και όλες που κάτω από αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό του Άρη σε αυτές τις κατηγορίες. Ναι, θέλαμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας με τις ομάδες των Αθηνών, γιατί αυτές τις ομάδες ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League. Και ήταν μια καλή ευκαιρία και για τα παιδιά για να καταλάβουν ότι σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε και είδαμε ότι πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όχι μόνο ανταποκριθήκαμε, αλλά δείξαμε ότι είμαστε και ανώτεροι. Και εκεί, αλλά και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που κατακτήσατε το πρωτάθλημα και νομίζω αίτητη κιόλας, αν θυμάμαι καλά, με 20 νίκες, μια ισοπαλία, 21-1. Ναι, 20 νίκες και μια ισοπαλία. Επειδή σας ακούω λίγο έτσι να το προσεγγίζετε με χαμηλούς τόνους, δεν είναι λίγο πράγμα, εντάξει, έστω και αν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες και με μια άλλη ομάδα που υπάρχει και ρίχνει εκατομμύρια και είναι πολύ διαφημισμένη κιόλας, θα πω εγώ σαν δικό μου σχόλιο. Όχι, σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο και από ένα σημείο και μετά που βρεθήκαμε αρκετά μπροστά όλοι παίζανε για να μας κερδίσουν. Αυτό ήταν πως φανάρι θα λέγαμε. Αλλά τα παιδιά τα αποκριθήκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά και νομίζω δεν ήταν εύκολη χρονιά. Είχαμε πολλά προβλήματα και είχαμε προβλήματα και τραυματισμών. Είχαμε τέσσερα παιδιά στη μικρή Θεσσαλονίκη, τα οποία βδομάδα παρά βδομάδα ουσιαστικά δεν τα βλέπα εγώ. Ναι. Ενισχύσαμε σε κάποια στιγμή την ομάδα της K15 με 2-3 παιδιά, γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Και παρόλα αυτά όλα τα παιδιά που αντεπεξήλθαν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Και μιλάμε τώρα για μια χρονιά μαραθώνιο για εσάς, γιατί από ό,τι μου λέγατε πριν λίγες μέρες που μιλήσαμε, ξεκινήσατε 16 Αυγούστου του 2018 τη φετινή σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Με πολλές προπονήσεις, πολλά παιχνίδια και γενικότερα, εντάξει, για να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας, okay, είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Άρης έκανε καλές πορείες σε τμήματα υποδομής φέτος, αλλά μέσα ξεπερνώντας και κάποιες δυσκολίες περισσότερο που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία. Εντάξει, οι δυσκολίες είναι γνωστές. Ναι. Εμείς με την αγάπη μας και εγώ και τα παιδιά μπορέσαμε και τις αντιμετωπίσαμε και βάλαμε το κάτι παραπάνω για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε φέτος, που νομίζω στην αρχή κανένας δεν το περίμενε. Σίγουρα, σίγουρα. Και γενικότερα, επειδή έχετε χρόνια εμπειρία από αυτές τις ηλικίες και από τμήματα υποδομής, ήσταν και στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, πριν κάποια χρόνια, αλλά σε πολύ καλύτερες εποχές είναι η αλήθεια τότε. Ναι, ήμουνα πριν 6 χρόνια νομίζω, πάλι άλλα 3 χρόνια, ξεκίνησα επί Κούπερ, αλλά βέβαια έζησα τη χειρότερη στιγμή μετά του υποβιβασμού. Αυτά τα κατεβάσματα είναι πραγματικά δύσκολα. Φέτος δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα, προσπαθήσαμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλεξιάδη και μέχρι κάποια στιγμή είχαμε και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος αυτά τα χρόνια έδινε κάθε βοήθεια στις ακαδημίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να προσεχθούν αυτά τα παιδιά σαν κόρη οφθαλμού, γιατί τα μπάτσε δεν κάνουν τη διαφορά. Το κάνει το ταλέντο και από ταλέντο νομίζω έχουμε περίσσιο. Και το αποδείξατε και εσείς, είτε στην Θεσσαλονίκη παίρνοντας το πρωτάθλημα, είτε στο Elite Neon Cup, και η K17, και η K15, και η K19 γενικότερα. Όλοι μαζί, ο καθένας βέβαια στη δικιά του κατηγορία, δείξατε ότι υπάρχουν καλές φουρνιές ταλέντων στον Άρη που αν δουλευτούν και προσεχτούν μπορεί να ωφελήσουν την ομάδα και οικονομικά και αγωνιστικά τα επόμενα χρόνια, αν δουλευτούν σωστά και αξιοποιηθούν. Ναι, είπαμε, υπάρχει πολύ ταλέντο
Και το κυριότερο είναι ότι το 90% των παιδιών είναι και αργιανάκια, δηλαδή από μικρά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το νιώθουν στο πετσί τους το τι σημαίνει Άρης και το DNA του Άρη το έχουν μέσα τους. Και φαντάζομαι ότι και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στο Elite Neon Cup θα αποκομίσετε πολύ θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους σας, και νομίζω ότι αυτό είναι, αν όχι μεγαλύτερη επιβράβευση, αλλά μία της μεγαλύτερης επιβράβευσης που μπορεί να έχει ένας προπονητής για την ομάδα του. Ναι, σε αυτό το τουρνουά είπαμε, αντιμετωπίσαμε τις ομάδες των Αθηνών, αντιμετωπίσαμε και ομάδα από το εξωτερικό, είδαμε τις διαφορές και βλέπουμε αυτό που... Το βλέπουμε νομίζω εδώ και χρόνια, ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν θέλει ταλέντου, θέλει υποδομών. Αυτό εγώ μόνο έχω καταλάβει αυτά τα χρόνια. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, γιατί στην Ελλάδα ταλέντα βλέπουμε συνέχεια, αλλά είτε κάποια μένουν στάσιμα, είτε κάποια φεύγουν, θα πω εγώ, νωρίς στο εξωτερικό και γλιτώνουν επίσης, θα πω εγώ. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να κάνουν το βήμα παραπάνω. Ναι, έτσι είναι. Και στις ομάδες με τα μεγάλα μπάτζετ μήνων έχουν άλλα προβλήματα και εκεί. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το σπίτι μας, πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε. Και το ότι είστε και εσείς κοντά μας φέτος, το νιώθουμε ακόμη καλύτερα και νομίζω μπορούμε να το προβάλλουμε αυτό και το προβάλλουμε και νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη διαφήμιση και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή εμείς είμαστε το καθρέφτη νομίζω της πρώτης ομάδας. Έτσι. Είναι... Και νομίζω είναι ότι καλύτερο οι ακαδημίες να λειτουργούν σωστά. Και είναι, και το, είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον Άρη και όταν γίνεται μια καλή προσπάθεια γενικότερα, όπως γίνεται σε όλα τα τμήματα υποδομής τη φετινή σεζόν και για μια ομάδα κιόλας όπως ο Άρης που παραδοσιακά βγάζει ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της με είτε μεγαλύτερες εμβέλειες είτε μικρότερες εμβέλειες, αλλά στο παρελθόν και όχι στο πολύ μακρινό στο πρόσφατο τροφοδοτούσε ποδοσφαιριστές με τους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ σας είπα ότι έζησα τα καλά χρόνια του Άρη, με το υποβασμό τότε όλα τα ταλέντα φύγαν από τον Άρη, πήγανε είτε στο Συμπολίτη είτε σε ομάδες των Αθηνών, δηλαδή τροφοδοτήσαμε καλά τους αντιπάλους. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει, πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Αυτό τώρα που δεν έγινε η απονομή την προηγούμενη Παρασκευή στη νίκη με 2-0 επί του ΠΑΟΚ και θα γίνει σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σήμερα 9 η ώρα. Τι περίεργο ήταν αυτό τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και κανένας μας δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Απλά στερείς από τα παιδιά μία παραπάνω χαρά νομίζω. Άλλο να παίζεις και κατευθείαν να γίνεται απονομή και άλλο να γίνεται σήμερα είναι νομίζω κάτι κρύο. Αλλά αυτό, παρόλα αυτά θα πάμε, θα δώσουμε το παρόν. Ναι. Τώρα τι έγινε, δεν μπορώ να δω. Μάλλον κάποιοι δεν θέλαν να το δουν. Και δεν μιλάω τώρα για τα παιδιά του ΠΑΟ, γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι τόσο μεγάλη αντιπαλότητα. Εντάξει, τα παιδιά φίλοι είναι κιόλας μεταξύ τους, άσχετα αν παίζουν σε διαφορετικές ομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι από τα παράξενα, είναι από τα παράδοξα, τα οποία υπάρχουν και σε αυτές τις ηλικίες. Εμείς να ευχηθούμε η επόμενη χρονιά να σας βρει, που θα σας βρει στη Super League πλέον, να πάει το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα. Και κάτω από καλύτερες συνθήκες φυσικά. Και τώρα τελειώνει τις προπονήσεις ή θα συνεχίσετε κι άλλο? Έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Πλέον κάνουμε κάποιες δοκιμές. Έρχονται κάποια παιδιά, δοκιμάζουμε. Η δουλειά δεν σταματάει. Όσο το δυνατόν, όσο το δυνατόν να πάρουμε επιλεγμένα παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε ξεριζωμό των παιδιών μας. Εμείς θέλουμε πρώτα τα παιδιά του Άρη να μείνουν. Και από εκεί και πέρα κάποιες επιλεγμένες κινήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα να είναι καλύτερη του χρόνου. Ωραία. Ωραία, το ελπίζουμε και εμείς, να σας ευχαριστήσουμε, να σας συγχαρούμε και πάλι και ελπίζουμε να μας δώσετε και άλλες ευχάριες αφορμές στο μέλλον για να ασχοληθούμε και πάλι μαζί σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και κυρίως το ραδιόφωνο σας, γιατί είναι κοντά και νομίζω το καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι είστε κοντά και νιώθουν πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά. Τίποτα, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε, coach, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε ένα coach. Λοιπόν, αυτά τον κύριο Δημήτρη Τότα, τον προπονητή της ΓΑΠΑ 14. Δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, παιδιά. Και μπορεί να μην είναι τόσο εμπορικό ένα θέμα στα μάτια κάποιων, η ΓΑΠΑ 19, ΓΑΠΑ 17, ΓΑΠΑ 15, ΓΑΠΑ 14 και πάει λέγοντας. Αλλά χρησιμοποιείς μια πολύ ωραία έκφραση ο προπονητής ΓΑΠΑ 14, ότι αυτά τα τμήματα πρέπει να είναι ο καθρέφτης της πρώτης ομάδας. Και ο Άρης είναι μια ομάδα, και παλιά το ξέρουν καλύτερα, παραδοσιακά έβγαζε ποδοσφαιριστές στα σπλάχνα του. Πρέπει να μπει ξανά σε αυτή τη δικασία, να κάνει αυτό το πράγμα, να ωφεληθεί αγωνιστικά και οικονομικά,
σε βάθος χρόνων από αυτή τη διαδικασία. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται και σίγουρα πολύ καλύτερη οργάνωση. Χρειάζονται άτομα τα οποία είναι εξειδικευμένα πάνω στο κομμάτι των τμήματων υποδομής, στο να δουλεύουν με αυτές τις ηλικίες, γιατί άλλο να δουλεύεις στην πρώτη ομάδα και άλλο να δουλεύεις με παιδιά αυτών των ηλικιών, που πέρα από ποδοσφαιριστές χτίζεις και χαρακτήρες. Και μακάρι από τη νέα σεζόν, και υπάρχει πρόθεση φυσικά από τη νέα σεζόν, να γίνει ακόμα καλύτερη δουλειά στο κομμάτι των τμήματων υποδομής, βλέποντας τη χρονιά που μας πέρασε, ότι ο Άρης διαθέτει πολύ καλές φουρνιές, από τις οποίες μπορεί να βγουν παιδιά, τα οποία ο Αριανός θα χαρεί να δει στην πρώτη ομάδα και να λέει ότι δικά του παιδιά που ξεκίνησαν από μικρή ηλικία σύλλογο φορούν τη φανέλα της πρώτης ομάδας και έχουν ρόλο στην ομάδα, βασικό, όχι συμπληρωματικό ή τρίτο τέταρτο. Για την ΚΑΠΑ 14 διαβάστηκε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα στο αυριανόφυλλο της Άρης Ίσε, που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο, μαζί με πολλά ακόμα, είναι η αλήθεια, ενδιαφέροντα πραγματάκια που έχει αύριο η εφημερίδα των φίλων του Άρη. Θα μάθετε κάποια από αυτά, εκεί πέρα γύρω στις 12 παρά που θα βγει το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, διαβάζω εδώ πέρα στην Αδελαίδα Olympic ο Κρίστη Βαγγέλη, Αυστραλία, αλλάει σελίδα στην καριέρα του και μετακομίζει στην Αυστραλία. Πω, μακριά, ρε φίλε. Ο 33χρονος πλέον, ένα παιδί, ο Χρήστος Βαγγέλη είναι ένα παράδειγμα παιδιού που βγήκε τα σπλάχνα της ομάδας και έκανε μια πολύ καλή καριέρα. Έτσι, μακάρι να πούμε ξανά σε διαδικασία. Για πού διαβάζω, θα συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Αυστραλίας, αφήνοντας την Αλβανία και τη Κεντερμπέου, στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ήρθε ο Χρήστος, το κρατούσαμε το θέμα αυτό σφιχτά, γιατί μόνο αυτός μπορεί να το σχολιάσει. Λοιπόν, πρώτο θέμα. Ίσα-ίσα, αυτό το θέμα δεν πρέπει να το σχολιάζω μόνο εγώ, Νίκο. Πρέπει να το σχολιάζει ο κάθε Αριανός. Ναι, εννοώ τώρα, παιδί μου, να δώσεις εσύ την αφορμή, μάλλον, το ερέθισμα θα έλεγα. Ή μάλλον πρέπει να το σχολιάζει ο κάθε παοκτσής, οι οποίοι μας κουνάνε το δάκτυλο. Να διαβάσω, πρέπει να το σχολιάζει ο κάθε Σιριζέος, ο οποίος μιλάει για ηθική και για ρουσφέτια και για καταστάσεις του παρελθόντος που είχαν σχέση τα διάφορα κόμματα διαπλοκής, όπως ήταν τα προηγούμενα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα, για μεγαλοεπιχειρηματίες που τους κάνανε τα χατήρια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και έρχεται και τι κάνει, πρόσεξε, όχι το δεύτερο χρόνο, όχι τον πρώτο χρόνο, τι κάνει 20 μέρες πριν τις εκλογές. Για διάβασε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, εντάξει, γι' αυτό δεν έχουν προκυρηθεί, παιδιά, ακόμα εκλογές. Φαίνεται γιατί δεν έχουν προκυρηθεί ακόμα. Γι' αυτό εκλογές. Δεν το πήγε 30 Ιουνίου. Λοιπόν, ναι. Γιατί έπρεπε να περάσουν συγκεκριμένα πράγματα. Να τακτοποιήσουμε κάτι τελευταία. Αυτή τη βδομάδα. Ναι. Να σώσουμε ό,τι σώζεται. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσει λοιπόν η Βουλή, διαβάζουμε εδώ πέρα το ρεπορτάζ από το πρώτο θέμα.gr. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν ακόμα δύο φωτογραφικές τροπολογίες. Διαγράφω τελωνιακές παραβάσεις εταιρείας του Ιβάν Σαββίδη, γεγονός προκαλεί μη προσδιοριζόμενη απώλεια εσόδων. Με την άλλη τροπολογία διαγράφονται αναδρομικά πρόστιμα για συναποθήκευση πετρελοειδών, με δύο φωτογραφικές υπουργικές τροπολογίες που διαγράφουν πρόστιμα και εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα, κλείνει τις νομοθετικές υποχρεώσεις της η κυβέρνηση και η Βουλή πριν τη θεσμική δρομολόγηση προσφυγής στις κάλπες. Το ξεφτύλα είναι μικρό ως ουσιαστικό. Η πρώτη τροπολογία, σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, διαγράφει τελωνιακές παραβάσεις. Ειδικότερα αναφέρεται πως προτείνεται η μη κήρυξη ως αστικός συνυπεύθυνου του νομικού προσώπου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 152 του τελωνιακού κώδικα. Θα πούν τώρα. Τα είχε δημιουργήσει το κράτος. Και όταν τα πήρε ο Ιβάν, ναι, ήξερε ότι του είχε υποσχεθεί ο Σαμαράς, η Νέα Δημοκρατία, ναι, του είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τα πληρώσει αυτά. Εγώ ξέρω ότι όταν λαμβάνεις κάτι, λαμβάνεις και τα χρέη του. Άρα και εγώ λέω, πάρα πολύ απλά, ο Άρης, τότε που τον ρίξατε, καλά, τον ανέλαβε ο Στεφανίδης, τα χρέη τα είχε κάνει ο Αθανασιάδης και ο Σκόρδας. Γιατί τα πλήρωσε. Δεν οφείλονται εφ' εξής τυχόν επιβαρύνσεις για τις οποίες το νομικό πρόσωπο έχει κηρυχθεί αστικό συνυπεύθυνο. 100 εκατομμύρια βάζει! Έτσι. Αλλά δεν πληρώνει τα 33. Υπογραμμίζεται παράλληλα πως από τις διατάξεις προκαλείται σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού απώλεια εσόδων από τη διαγραφή οφειλών από πρόστιμα. Με πολλαπλά τέλη δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις που προέρχονται αποκλειστικά από καταλογιστικές πράξεις. Η ανωτέρω απώλεια θα αντιμετωπίζεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα μην... Βλάκα Έλληνα, εσύ θα τα πληρώσεις. Κατά πληροφορίες, συγκεκριμένη τροπολογία. Άντε, Ιβανάρα!
Κατά πληροφορίες, η συγκεκριμένη τροπολογία, διαβάζουμε το άρθρο. Ναι, ναι. Αφορά την καπνοβιομηχανία SECAP που είχε αγοραστεί από τον Ιβάν Σαββίδη και πριν από 16 μήνες μεταβιβάστηκε στην Japan. Αυτό τον Ιβάν εννοούν τόση ώρα. Εγώ εννοούμε τον Ιβάν τον τρομερό. Στην Japan Tobacco. Ο Ιβάν δίνει δουλειά στην πόλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως τα πρόστιμα αφορούν τον ιδιοκτήτη της ΕΚΑΠ. Σημειώνεται ότι η προσπάθεια να εγγραφούν τα πρόστιμα που είχαν φτάσει περίπου τα 44 εκατομμύρια ευρώ. 44 είναι και ωραίο το νούμερο! Είχε κάνει και στο παρελθόν η κυβέρνηση όταν η εταιρεία ανήκε στον Ιβάν Σαββίδη. Ωστόσο, είχαν προκληθεί έντονες αντιδράσεις με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αποσύρει τη σχετική ρύθμιση. Τα πρόστιμα πάντως είχαν επιβληθεί για παραβάσεις πριν περάσει σε κάποιο ιδιοκτησία Σαββίδη. Γνωστό, το είπαμε. Η δεύτερη τροπολογία διαγράφει αναδρομικά πρόστιμα. Για συναποθήκευση. Αυτό είναι άλλο, δεν μας ενδιαφέρει. Μήπως είναι μελισάνευρο. Ναι, μπορεί. Πετρέλαια. Πετρέλαια και τα λοιπά. Λοιπόν, ανερό τι είπα, δεν ήξερα ότι είναι για τον Ιβάν Σαββίδη, τον ευεργέτη της πόλης που μοιράζει χρήμα στην πόλη. Ανερό, δεν ισχύει τίποτα. Μία σωστή τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που στο τέλος δείχνει ότι θέλει το καλό της πόλης και των Θεσσαλονικιών. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ, μπράβο και σε όσους τον στηρίζουν και είναι βέβαιο ότι και εμείς θα τον στηρίξουμε και με τα δυο μας τα χέρια στις επικείμενες εκλογές, όπως στηρίξαμε άλλωστε και το 0,80% που πήρε αυτός που χάρισε την περιουσία του ελληνικού λαού και της Εθνικής Άμυνας του Υπουργείου. Θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Ανερώ λοιπόν τα περιξευτήλας και όλα τα υπόλοιπα, δεν ισχύει. Εγώ νόμιζα ότι λέτε για άλλον. Για το Μαρινάκι νόμιζα ότι ήταν αυτά. Γιατί για το Μαρινάκι πρέπει να λέμε εδώ στην πόλη. Δεν πρέπει να λέμε για το Μαρινάκι. Και ο Άρης είναι του Μαρινάκι. Βέβαια. Αφού πάει ο Ματέο Γκαρσία στον Ολυμπιακό. Άρα είμαστε του Μαρινάκι εμείς. Και θα έρθει ο Μπρούνο. Ποιο? Ο Μπρούνο. Που ανήκει στη Λίντς. Ωραία. Άρα αυτό είναι το σημαντικό του οίκου μας. Όπως γράφω στο SDNA. Μπείτε και διαβάστε το. Που είναι όλη η πραγματικότητα. Βάλε το Κώστα Τσίπρα. Για τα του οίκου μας, την Ουέσκα, τη Βαγιαδολίδ και όλο αυτό το πανηγύρι το στημένο κατά του Καρυπίδη και κατά του Άρη. Έτσι. Που παρουσιάζεται από Παναγόπουλο, Μαρούπα, τι άλλο είχαμε, Ίκα, Μπλόκο, Εκαθάριση. Δεν παίρνει άδεια ο Άρης. Δεν παίρνει άδεια γιατί δεν το αναγνωρίζει η Επιτροπή Αδειοδότησης το έσοδο του τηλεοπτικού. Εν τω μεταξύ, στο ίδιο ρεπορτάζ, ο Άρης και ο Ατρόμητος κινδυνεύουν να μείνουν εκτός, δεν τους αναγνωρίζει το τηλεοπτικό της ΕΡΤ. Παρακάτω, παίρνει άδεια ο Παναθηναϊκός που έχει την ΕΡΤ. Κίνδυνος υποβιβασμού για τον Άρη, ενώ είναι πρόστιμο 20.000. Μόνο 20.000 πρόστιμο ο Παναθηναϊκός. Δεν παίζει στην Ευρώπη ο Άρης, γιατί δεν έχει ολοκληρώσει την εκαθάριση και δυστυχώς τα λέγατε και αριανοί αυτά. Τα λέγατε και αριανοί αυτά και έχοντες μικρόφωνα αριανοί, τα αναπαρήγατε. Αναπαρήγατε. Αναπαράγατε. Αναπαράγατε. Όχι. Αναπαρήγατε. Αναπαρήγατε. Αναπαρήγαγαν. Φίλε Τάσο, δεν είναι νεοδημοκρατικά αυτά τα οποία λέμε και να ασχοληθούμε μόνο με τον Άρη. Όχι φίλε. Όχι φίλε Τάσο που του χαρίζουν 44 εκατομμύρια. Και μου λες για ΣΥΡΙΖΑΣ και Νέες Δημοκρατίες. Γιατί εσένα, ίσως έχουμε κάνει χρυσούς και το παλέ και τους άλλους θα πούμε τους... Και εσένα σου πουλάνε τον παπά με τον παλέ και δεν σου δίνουν τα λειτουργικά του έξοδα. Και δεν έχει ώρα ο Υπουργός Τάσο. Έξαλω. Να στο αλλάξω το Τάσο. Αυτά που λες εσύ δεν είναι Άρης. Είναι ΣΥΡΙΖΑ Τάσο. Σκληρό. Ποιος είναι ο Τάσος? Ένας φίλος που έστειλε μήνυμα. Α. Εντάξει. Αλλά τον πήρα από τα μούτρα. Αν κάποιοι ανήκετε στις κλαδικές του ΣΥΡΙΖΑ. Okay, ναι. Όπως κάποιοι άλλοι ανήκαν στις κλαδικές του ΠΑΣΟΚ. Που όταν λέγαμε για τον Τζοχατζόπουλο τότε, μας λέγαν πάλι Νέα Δημοκρατία. Όταν λέγαμε για τον Ορφανό, Τάσο, δεν έστειλες μήνυμα. Μ' ακούγεις στο Μετρόπολης τότε? Ή δεν μ' ακούγεις στο Μετρόπολης τότε? Στο Μετρόπολης ήμουν, Τάσο. Και έλεγα για τον Ορφανό ό,τι ακριβώς λέω τώρα για τον ΣΥΡΙΖΑ, Τάσο. Ακριβώς ό,τι λέω, Τάσο. Αλλά τότε δεν με λέγατε ότι είμαι κομμουνιστής ή πασοξής. Ή μάλλον το λέγατε. Μπορεί να το λέγατε κιόλας. Όχι, δεν το λέγατε εσείς, γιατί δεν ανήκατε στην Νέα Δημοκρατία. Το λέγανε οι Νεοδημοκράτες τότε. Αλλά εμείς είμαστε Άρης, Τάσο. Έξαλλο μου το δένατε πάλι. Όχι ΣΥΡΙΖΑ, Τάσο. Όχι Νέα Δημοκρατία, Τάσο.
Το λέω ότι έτσι τον Τάσο να με συγχωρέσει. Ναι, όχι, γιατί δεν τον ξέρω ποιο είναι. Δεν σε στοχοποιεί, απλά ναι, για τον κάθε Τάσο. Καταρχήν λέω Τάσο. Ναι, για δεν το, λέω ναι, το επίθετο του. Για, τάσο, για τον κάθε Τάσο. Απλά επειδή έσπευσε, ναι, Τάσο μου να στείλει μήνυμα κάθε... την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία τροπολογία του χαρίζει 45 εκατομμύρια. Του άγνωστου. Δεν ξέρουμε ποιο είναι. Του άγνωστου λέω. Εγώ δεν λέω, δεν υπονοώ κάτι για κάποιον συγκεκριμένα. Του άγνωστου. Δεν έγινε. Δηλαδή, δεν νομίζω, Τάσο μου, να σκέφτεσαι ότι έγινε η τροπολογία για να εξυπηρετηθεί κάποιος επιχειρηματίας. Δεν νομίζω να σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Αυτή η κυβέρνηση δεν εξυπηρετεί επιχειρηματίες. Α, οι προηγούμενοι εξυπηρετούσαν μόνο τους επιχειρηματίες. Όχι, 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 όχι. Μην νομίζουμε ότι. Δεν νομίζω το σκέφτηκε κανένας εδώ, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Αμαρτία από το Θεό. Μην ρίχνετε λάσπη στον ανεμιστήρα. Τα θέματα μας, Τάσο, είναι άλλα. Είναι ο Ραούλ Μπράβο. Θα έχει πρόβλημα ο Άρης με τον Ραούλ Μπράβο. Είναι μπλεγμένος ο Καρυπίδης με τον Ραούλ Μπράβο στον παράνομο στοιχηματισμό της Ουέσκα. Επίσης, έπαιξε ο Ραούλ Μπράβο, έγραψε το site «Είμαι στημένο να στείνω τους άλλους», .com, είναι English όμως, έγραψε ότι είχε ύποπτο συμπεριφορά ο Ραούλ Μπράβο στο παιχνίδι Βέρειας Πανιωνίου πριν 4 χρόνια. Έγραψε σήμερα, προχθές, ένα αγγλικό site. Ο απιθανόπουλος.com. Εγώ δεν το είχα ξαναδεί, πρώτη φορά το είδα αυτό το site. Απιθανόπουλος. Απιθανόπουλος.com. Το έγραψε. Και δέχτηκε κολλάει. Και παίρνεις αυτό το match. 2-2 έχει λήξει. Ναι. Δεν το έχεις δει. Ρωτάς κάποιον που το έχει δει. Λέει, ρε παιδιά, ο Ραούλ Μπράβο σε εκείνο το match έβαλε γκολ. Αλλά ήταν στην. Άρα είχε συνοηθεί με τους αντιπάλους αμυντικούς να τον αφήσουν. Από πριν, από πριν. Ναι, ποιος ήταν πρόεδρος τότε όμως της Βέρειας. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Ποιος ήταν. Δεν το διάβασε πουθενά αυτό. Ότι ήταν μεγαλομέτωχος ο Καρυπίδης, το διάβασε όμως. Ότι ήταν πρόεδρος ο Ζήσης ο Βρίζας, δεν το διάβασε. Ζήσης, Βρίζα. Αυτός μπροστά στο Σαλπικίδη. Αυτός. Αυτός. Με απόφαση δικαστηρίου. Έτσι. Δεν όχι με δήλωση Ερέρα. Δεν το βγάλαμε εμείς από το κεφάλι μας, το δικαστήριο. Ο Ερέρα, αλήθεια, είναι περήφανος που τον πλήρωνε ο βοηθός του. Δεν έδωσε δανεικά ο Ραούλ Μπράβο στον Καρυπίδη. Mm. Δεν ήταν ο Ραούλ Μπράβο βοηθός του Ερέρα. Ο Ερέρα δεν σεβάστηκε. 80 χιλιαρικάρες πήρες από τον βοηθό δηλαδή. Ο Ερέρα δεν σεβάστηκε το ότι όταν έφυγε από τον Άρη, ενώ θα μπορούσαν με πολλά πατήματα οι άνθρωποι της ομάδας και ο Θόδωρος Καρυπίδης και ο Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος να πούνε πολλά γι' αυτόν. Δεν είπαν κουβέντα. Πούμε, δηλαδή. Δεν είπαν κουβέντα. Να πούμε δηλαδή αυτά που το είπε ο Καρυπίδης. Να βγάλουμε κανένα παίκτη του Άρη να σας πει ότι έλεγε το Μπίσας Βαρβουό. Έγινε πολλά, αλλά δεν χρειάζεται. Και τον Παπαστεριανό Πέλκα. Δεν χρειάζεται να τα πούμε. Εντάξει, είχε τα θέματα του άνθρωπος. Μα να σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω γενικά, σου λέω εκείνες τις μέρες, αλλά... δεν θέλω να πω γιατί, για ένα απλό πράγμα. Έφυγε από τον ναι, έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, να σου πω κάτι, δείχνεις και το επίπεδο σου σαν ομάδα όταν δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν το εκτίμησε ο κύριος Ερέρα αυτό, ενώ ήξερε ότι ο Άρης θα μπορούσε να πει πολλά. Οκ, okay. Για δεύτερη φορά λέει τα δικά του. Τέλος πάντων. Δεν ξέρει, λέει αγγλικά ο Καρυπίδης. Ναι, αλλά ξέρει κινέζικα. Ναι, βγήκες όμως από εκείνο το θέμα που ήθελα να το αναφέρω γιατί είναι μια συνέχεια των όσων λέμε τόση ώρα. Ποιο? Η κύκλη της ΠΑΕ. Α, συγγνώμη. Ναι. Η κύκλη της ΠΑΕ, φίλε. Βγήκε. Το blog πώς θα διαβάσω. Θα το διαβάσουμε το blog. Το blog. Το blog θα πάρω εγώ στο τέλος. Λοιπόν, ενοχλούμε, το ξέρουμε. Το καταλαβαίνω τα τελευταία δημοσιεύματα των ελεγχόμενων site και κάτι τύπων που γράφουν κατά παραγγελία για μια τυρόπιτα. Σας ξέρουμε. Ζαμπόν Κασέρι. Και με το πραγματικό σας όνομα και με τα ψευδόνυμα που χρησιμοποιείτε. Γνωρίζουμε και από πού παίρνετε τις εντολές σας. Να ξέρετε κάτι, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Έχουμε ράματα για τη γούνα σας. Έρχονται το επόμενο διάστημα πράγματα που ούτε τα φαντάζεστε, αναφέρουν οι κύκλοι της ΠΑΕ σήμερα, σχολιάζοντας τα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και τον επικοινωνιακό πόλεμο που δέχεται ο Άρης, γιατί πλέον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο πόλεμος που γίνεται ανάμεσα στις ομάδες είναι κυρίως επικοινωνιακός, έτσι. Γι' αυτό. Εδώ τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Ανταλμπέρτο Πενιαράντα. Θα πάει στην Λαμία αυτός. Πενιαράντα. Γιατί στον Άρη δεν πρόκειται να έρθει. Πενιαράντα, 20χρονος εξτρέμ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον του Άρη. Παιδιά, ξέρω ότι σας χαλάω. Κάποιος μάνατζερ, κάποιος συναδέλφος που με τους είναι μια μπούρδα. Ο Πενιαράντας. Επίσης, επειδή κυκλοφόρησε ένας από την Ουτρέχτη, ένας Καμερουνέζος, τι είναι αυτός και τα λοιπά, απλά το διαβάστε αυτό, να τον κάψω, περίμενε, να κάψω το ρεπορτάζ των συναδέλφων. περίμενε να τον πω. Μου τον έστειλαν τρεις διαφορετικοί. Α, θα διαβάσουμε, όχι στην εξάλληφη μέχρι να τον διαβάσουμε. Ναι, αύριο θα γραφτεί αυτός. Όχι θα γραφτεί ο Ζαν Κριστόφ
Μπαχεμπέκ, πώς λέγεται αυτός ρε φίλε τώρα, της Ουτρέχτης. Αυτό μοιράστηκε παιδιά δεξιά-αριστερά. Σας λέμε λοιπόν ότι είναι ανύπαρκτο το συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Αυτό θα κάνω τώρα. Θα βγαίνω από πριν να λέω τις μπούρδες που θα γράφονται την επόμενη μέρα. Ναι, το αποφάσισα. Το αποφάσισα. Λοιπόν. Άκου τι μας είπε ο Άρης, ο άλλος, ρε φίλε, άκου τι μας είπε ο άλλος. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ μας είπε. Θα πάμε στο break σιγά σιγά, αφού μου τον κάνατε έξαλλο. Και θα επιστρέψουμε και με τις δικές γραμμές και με ρεπορτάζ για τον ΦΟΡ, τι γίνεται με η ΝΤΕΓΙ και εναλλακτική κτλ. Να πούμε 2-3 πραγματάκια για τα πρώτα 24 ώρα του Σούντγκριν στη Θεσσαλονίκη. Όχι υπογραφές, γιατί τα υπόλοιπα που υπάρχουν από πίσω. Λοιπόν, με για το κούρεμα Βασίλη Καβαδία. 10 χρόνια νεότερος, αδελφέ μου, να ξέρεις. 10 χρόνια νεότερος. Σχολιαρόπεδο. Λοιπόν. 72 τώρα δεις. Λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση όταν έρθει, το πρώτο πράγμα να αλλάξει αυτή την τροπολογία. Δεν έχει τελεσιδικήσει. Γιατί είναι σε εκκρεμότητα. Αυτά που πάνε να σώσουν ό,τι σώζεται τώρα. Φυσικά, γι' αυτό έρχεσαι να δεν προκυρήθηκαν εκλογές ακόμα. 44 εκατομμύρια! Με το παλέ τι έγινε. 44 εκατομμύρια! 44 εκατομμύρια! Αλλά δεν είστε ευνοημένοι. Μη φωνάς, μη φωνάς. Μη χαλάς τη διάθεση σου. Δεν νομίζω να σκέφτεσαι για ομάδες. Εννοώ αυτοί που απολαμβάνουν. Δεν υπάρχει κάτι με ομάδα. Δεν αφορά Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Δεν αφορά Θεσσαλονίκη αυτό. Δεν υπάρχει εύνοια τώρα. Μα και αυτή η εταιρεία νομίζω είναι στην Αλεξανδρούπολη. Κάπου εκεί είναι. Κοντινή Αλεξανδρούπολη. Μην την πάρουν οι Τούρκοι! Στη Θεσσαλονίκη είναι γνωστό άλλωστε να ξέρετε εδώ και χρόνια ότι υπάρχει το Revolution. Έτσι. Οι επαναστάτες δεν κάνουν τέτοια πράγματα τώρα. Αλλά ο Καρυπίδης ναι. Ήπιε καφέ με τον Καλογερόπουλο. Το Θανάση. Τον πρώην διαιτητή ήπιε καφέ. Δεν πειράζει που ο Τεβεκέλης είναι στην ΠΑΕΠΑΟΚ επί σειρά ετών. Δεν πειράζει που ο Σαραϊδάρης. Οι άνθρωποι, προσέξτε λίγο, που όριζαν τους διαιτητές. Μέλη της ΚΕΔ, ο Τεβεκέλης και πρόεδρος. Χαιρετίσματα στο Μάλαμα. Είναι εξαιρετικός κύριος, πέρα από όλα τα άλλα, να ξέρεις. Ναι. Πριν 20 χρόνια έκανε διακοπές με τον πεθερό μου και τη γυναίκα μου. Το πληροφορήθηκα αυτό. Χαιρετίσματα. Και μόνο και μόνο γι' αυτό, Μάλαμα, σταματάω τις αναφορές μου σε σένα και πάω στον Σαραϊδάρη, ο οποίος δεν είδε τον Γεωργιάδη στην καρατιά του Καράμπελα. Δεν τον είδε. Ο βοηθός, ο Κάκος είναι στο κανάλι του Ιβάν και σχολιάζει τις φάσεις αντικειμενικά και ουδέτερα. Πάντα. Αλλά ο Καρυπίδης είναι, ήπια καφέ με τον Καλογερόπουλο. Και εμείς σας το αποκαλύπτουμε. Ναι, μόνο εδώ. Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο καφέδες σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης. Τώρα δεν χρειάζεται. Εντάξει, ας τα αφήσουμε καλύτερα. Ο Καρυπίδης πίνει καφέδες και. Πηγαίνει. Πάει Μακεδονία Παλάς, βέβαια. Μάλιστα. Έτσι δεν πρέπει να λέμε. The place to be. Έτσι δεν πρέπει να λέμε. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο, εξαιρετικό. Το καλύτερο της πόλης. Αλήθεια. Το δεύτερο καλύτερο. Λοιπόν. Το καλύτερο Hyatt. Σωστό. Έτσι. Γιαννόπουλο Σέρβις. Γιαννόπουλο Σέρβις. Είναι μαζί μας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. 2-3-10-7-50. Είναι δυνατόν αυτή την τροπολογία, συγγνώμη ρε φίλε, να τη βγάζετε Παρασκευή απόγευμα. Ναι. Δηλαδή δεν τρέπεστε. Για να έχουμε το Σαββατοκύριακο να σουλιόμαστε με κάτι. Όχι. Μα σβήνει. Γι' αυτό το κάνανε. Γι' αυτό το κάνανε. Κάποιοι θέλησαν να ευνοήσουν, δεν ξέρω τώρα ποιον. Γι' αυτό το κάνανε. Θα πάρω και όλους τους υποψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, τους Αριανούς, να τους ρωτήσω την άποψή τους για το συγκεκριμένο ζήτημα και θέμα. Τι. Έχει μην κανένας. Στις βουλευτικές. Όχι βουλευτικές. Νομίζω δεν ξέρω, δεν νομίζω να υπάρχει. Να δω αν συμφωνούν με το συγκεκριμένο. Και αν υπάρχει, μπορεί να κρύβεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα αριστερό κόμμα. Πολύ αριστερό, ναι. Ναι, το οποίο έλεγε ότι όχι στα ρουσφέτια που έκαναν οι Νούδου και το ΠΑΣΟΚ, σωστά τα έλεγε, με επιχειρηματίες. Αυτό δεν έλεγε. Βέβαια. Και τελευταία μέρα που πρέπει τροπολογία περνάει. Για τον άγνωστο αυτόν επιχειρηματία, που δεν ξέρουμε ποιο είναι. Τον φωτογραφικό. Και για δικαστικές εκκρεμίες. Πρόσεξε, τι γράφει μέσα. Δεν γράφει μόνο αυτό που το οποίο γράφει. Δηλαδή από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Γράφει, έχει παράγραφο που σε αναφέρει. Όλα αυτά ισχύουν και για τωρινές δικαστικές σε εκκρεμότητα περιπτώσεις. Ό,τι να είναι. Δηλαδή
Είναι ένα, γεια σας, καλησπέρα. Ναι, ο νομικός του κυρίου Μπαρμπουτσαλίδη, μάλιστα. Τι ακριβώς πρόβλημα έχει η εταιρεία σας για να το περάσουμε στην τροπολογία? Πώς ακριβώς θέλετε να το γράψουμε? Πώς βολεύει να το βάλουμε? Ναι, βάλτε αυτό και δεν θα πρέπει να πληρώνουμε εμείς. Γιατί έγινε εδώ, όταν την πήραμε εμείς, μας είχαν πει ότι δεν θα τα πληρώσουμε εμείς αυτά. Μάλιστα. Και τα λοιπά, μάλιστα, πολύ. Να τη στείλω στο γραφείο σας να την εγκρίνετε πριν την ψηφίσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Μην ξεχάσετε να βάλετε, γιατί μου είπε ο δικαστής ότι πρέπει να περάσει και ο αστερίσκος να γράφει ότι και για τις υπάρχουσες σε εκκρεμότητα. Μην έχει αναδρομική ισχύ που λέμε. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να πάω σε πρίκι να τον κόψω τώρα. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν γίνεται. Αλλά δεν ευνοείται. Ας το μην το βάλω. Δεν ευνοείται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Είναι μόνο 44 εκατομμύρια. Δεν είναι. Άλλωστε εδώ υπάρχει το άρθρο 44 του Άρη. Βέβαια, πάνω από 3 εκατομμύρια ευνοήθηκε ο Άρης τότε. Το οποίο το πλήρωσε ο Άρης. Τα πλήρωσε 10 χρόνια, ντροπή! Μπράβο, έπρεπε! Δεν πάμε πριν, όχι αμαρτία. Σας δίνουμε και το παλέ! Ήρθε η κυρία Νοτοπούλου, με το χάρι, εκεί βγήκα φωτογραφία. Με μας δημαρχίνες, πώς λέγεται ρε φίλε τότε. Δήμαρχοι. Δημαρχίνες, δεν είναι το θηλυκό. Ο δήμαρχος είναι, δεν είναι η δημαρχίνα. Η δημαρχίνα, ναι. Δήμαρχος είναι. Μήπως είναι η χίνα με τα χρυσά αυγά που γεννάει και μοιράζει στον πολίτη. Οι αριστεροί δεν έχουν χρυσό. Σωστό. Η δήμαρχος, αν είμαστε εμείς, το παλέ θα το πάρετε εσείς. Ναι. Τι. Δεν μπορούμε, δεν θα πάμε σε break. Βασίλη, να ξέρεις, θα το πάμε σε ρίγκ. Τι τα κάνεις τα break. Εδώ υπάρχει δημόσιο, υπάρχουν λεφτά. Δεν θέλουμε 45 εκατομμύρια. Θα τα βρούμε από αλλού. Θα τα πάρουμε από αλλού. Θα πληρώσω Καβαδία στις φορές. Πληρώσω Παπαδόπουλο στις φορές. Πληρώσω Τσαλτίδη στις φορές. Τι, επίδομα πολύτεκνου. Ασλαμά, είσαι τυχερός που θα λείπω τη Δευτέρα, ρε φίλε. Να δω τι θα πεις και γι' αυτό. Να δω τι θα πει, τι θα σου πει η κομματική οργάνωση του Σαββατοκύριακο να πεις γι' αυτό. Γραμμή. Πάρε τον φίλο μου τον Αλέξη. Αλέξη. Τον Αλέξη. Τον νομικό να μας πει τη νομική του άποψη για τη συγκεκριμένη τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοίγουμε γραμμές, μπορεί να βγει άμα θέλει. Ναι. Λοιπόν, 2, 3, 10, 37 και 3 οχτάρια. Δεν έχει διαλύματα, δεν έχει τίποτα. Ο Χρήστος είναι σε φόρμα. Εντάξει, αυτά είναι το παλέ θα το πάρετε! Απλά να πω. Εύνοια! Απλά να πω. Κρατική εύνοια του Άρη. Απλά να πω, περίμενε. Δώσ' μου, και το κηλικείο και θα παίρνετε και ποσοστό από τα σάντουιτς. Λοιπόν. 30, στον Άρη. 30 δευτερόλεπτα πριν πάμε στις γραμμές και συνεχίσει ο Χρήστος. Γιαννόπουλο Σέρβις. Όσοι έχετε φορτηγό, καλείτε στο 2, 3, 10, 7, 51, 9, 33, 24 ώρες 24ωρο και έρχεται το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου και σας βάζει μπρος. Και Data Labs, τα οποία σας έχουν προγράμματα πληροφορική και ΑΣΕΠ, γραμματιακή υποστήριξη, δίπλωμα τεχνικού δικτύου, γλώσσα προγραμματισμού, δίπλωμα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και πολλά άλλα. Όσοι κάνετε εγγραφή μέχρι 36, τα Data Labs προσφέρουν 30 tablets MLS δωρεάν, Εθνικής Αμήνης 14α, τηλέφωνο 2310-2229-62, datalabs.edu.gr. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Όχι, δεν θα σας θεωρήσουμε τα εισιτήρια αν δεν πληρώσετε ΦΠΑ πρώτα. Δεν θα γίνουμε εμείς, κύριε μου, πώς το έλεγε αυτή, δεν θα γίνουμε εμείς, δεν θα παρανομήσουμε εμείς για τον Άρη, κύριε μου. Δεν θα παρανομήσετε. Δεν θα παρανομήσουμε εμείς. Και επίσης τώρα, κύριε μου, ακούστε να σας πω. Κύριε, σε παρακαλώ, θεώρησε τα. Σας παρακαλώ, περίμενε. Βρήκα κι άλλο τώρα, περίμενε. Όλοι οι επιχειρηματίες με αυτήν την εξαιρετική τροπολογία θα πάμε, θα αγοράσουμε επιχειρήσεις οι οποίες χρωστάνε. Αλλά δεν ήμασταν εμείς τότε συμβαλόμενοι, όπως λέει η τροπολογία. Έτσι βγαίνουν οι εκπομπές. 135 εκατομμύρια θα την πάρουμε με μισό εκατομμύριο. Γιατί κανείς δεν θα την πάρει με 135 εκατομμύρια. Και με βάση την τροπολογία θα σβηστεί το 135 και θα την κρατήσω εγώ με το μισό. Αλλά εμείς, επειδή είμαστε large, τα 35 θα τα βάζουμε στην πόλη. Καλά, φυσικά, ρε φίλε. Από μέσα για γλίδες. Βέβαια. Θα δούμε στην πόλη 35. Βέβαια. Και θα λένε, σας δίνουμε και να φάτε και μιλάτε. Τόση εργασία ρε φίλε. Θέση εργασία. Θέση εργασίας υπάρχουν, Ρίξαμε την ανεργία. Αλλά ρε φίλε, υπάλληλε που δουλεύεις,
τις δικές σου κρατήσεις παίρνουν. Δεν πειράζει. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ ο Τάσος μας είπε ότι τα λέμε είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι Άρης αυτά. Εσύ που δουλεύεις αυτόν, τις δικές σου κρατήσεις παίρνουν. Έτσι λέει. Πας και δουλεύεις αυτόν. Έλα, δεν έχει τεφάει τον Τάσο. Η τροπολογία λέει ότι δεν τα πληρώσεις το αφεντικό σου, θα τα πληρώσεις εσύ με μπούφο υπάλληλε. Μπούφο. Μπούφο υπάλληλε, εσύ δεν τα πληρώσεις. Δεν θα τα χάσει το κράτος. Θα τα πάρει από σένα. Τι λες, συντάξεις δίνει 13η, 14η, 15η, 16η. Αλλά εσύ μπούφε. Μπούφε. Φάε ποτάσμα και κύπελο. Αλλά τι να σε κάνω. Βάλτο ρε Γιούνες. Βάλτο. Ο Γιούνες που κολλάει τώρα ρε. Βάλτο. Και να σου πω εγώ τι θα έπαιρναν. Στέλιο εσύ είσαι. Όχι. Α, δεν είναι ο Στέλιος, το μοιάζει πολύ. Ναι. Βάλ το αγοράκι μου, Γιουνές. Βάλ το. Ένας έβαζες. Αυτό. Έβαλε άλλο. Ένα. Έβαλε με το λεβαδιακό. Έτσι είναι. Έτσι. Η μπάλα είναι πόρνη, όπως έλεγε και ο Όστιν. Αλήθεια είναι αυτό. Φίλε που δεν ξέρουμε το όνομά σου. Ναι. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε, θα ήταν κλειστό το ξενοδοχείο. Α, θα ήταν κλειστό και το μεγαλύτερο και καλύτερο μαγαζί της πόλης τόσα χρόνια. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει. Τα έδωσε τα λεφτά. Τα βάλα τη μία τσέπη που τα χάρισα τα 44 και πόρε φίλε, 44 κιόλας δηλαδή. Δηλαδή άλλους αριθμούς δεν μπορούσαν να υπάρχουν, 44. Η μοίρα. Εμείς που πληρώσαμε 15-17 εκατομμύρια ΦΠΑ τη χρονιά της Ευρώπης και οι άλλοι τα γραμμένα στον πάγο. Στο χιόνι. Στον πάγο, παγωμένα τόσα χρόνια. Ποιο χιόνι. Πάγω. Κανένα χιόνι δεν κρατάει 13 χρόνια. Κανένα χιόνι. Αλλά ο δικός μας παίκτης που το έχει κατηγορείται στην Ισπανία για σημαίνα, ενδεχομένως, λένε τώρα, να είναι σχέση και με εμάς και έδωσε για 300 χιλιάρικα και βγήκε και ο παππούς από την Ισπανία. Και ό,τι συμπτωματικά, όλα αυτά, όταν πάνε τρένο τα διαρκείας, βλέπε Κάμπορα, ίδια κατάσταση. Του ξέχασα τον Κάμπορα, να το γράψω. Όντως. Ίδια φάση, δεν είναι, ίδιο τρίπημα. Τώρα είναι, όχι, τώρα, τότε είναι χειρότερα γιατί υπήρχε εσωτερικό φίλε. Που Κάμπορα δεν τον ήθελε ο Μίστερ. Ψέμα τα λέω. Και μετά άλλαξε, είπε τέτοιο, απόφαση. Και ποιον είχε ρε μάναζερ τότε ο Κάμπορα. Τον Φαξ δεν είχε. Αλλά όσοι Αργιάνοι ακούνε και τα αναπαράγουν, είναι δυο φορές μπούφι. Τρεις! Mm-hmm. Αντί να πούνε τι λέει ρε Καραγκιόζη. Τι λέει ρε Καραγκιόζη. Εθνικός ήρωας. Μάλιστα. Όπου σας βρούμε, όπου σας βρίσκουμε. Γιατί δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω να πω. Όχι, 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 όχι. Δεν το λέω. Πάρε μετά να ξεσπάσεις σε μένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. 44 εκατομμύρια. Ο φίλος ο Τάσος, εκτός από τον Νίκο, έστειλε και το έστειλε και σε μένα το μήνυμα. Δεν το είδα κατευθείαν. Κάτσε εδώ τώρα. Άκου τι λέει. Λέει ο φίλος ο Τάσος, εγώ λέω να αφήσετε αυτά τα νεοδημοκράτικα και να ασχολείστε μόνο με την ομάδα γιατί θα αρχίσει να σας χαίνεται πολλοί κόσμος. Εγώ λέω, φίλε Τάσο. Εγώ, όχι, μην το βρίζεις, όχι. Εγώ λέω, φίλε Τάσο, ότι έχει συγχαθεί ο κόσμος αυτούς που χαρίζαν σήμερα 44 εκατομμύρια. Ακριβώς. Και επίσης, Τάσο, για να μην συγχαθεί και σένα ο κόσμος μαζί. Στο περιβάλλον σου, εγώ λέω να αφήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να ασχίσει να ασχολείσαι με την ομάδα. Για να ή να είσαι ΣΥΡΙΖΑ ή Άρης, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Είσαι να είσαι Νέα Δημοκρατία ή Άρης. Δεν γίνεται. Εγώ το είπα του Τάσου. Όταν ήταν ο ορφανός, μου λέγανε ότι είμαι πασοξής. Όταν ο ορφανός έκοψε από τον ΟΠΑΠ από τον Άρη.
Όταν λέγαμε για τον Τσοχατζόπουλο και τον Βενιζέλο, μας λέγαν πάλι ότι είμαστε από άλλο κόμμα. Γιατί μονίμως αυτό κάνουν. Δεν έχουν καταλάβει ότι ένα κόμμα είμαστε. Άρης λέγεται. Ναι, ρε φίλε, είμαστε Άρης. Δεν μας ενδιαφέρει κανένας άλλος. Αυτό ακριβώς. Κανένας. Μπλε, πράσινο, κόκκινο, ροζ, φούξ. Κανένας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εναντίον του Άρη. Όλοι. Ο Άρης έπεσε επί Νέας Δημοκρατίας. Όλοι. Μάλιστα. Δεν έπεσε. Αλήθεια είναι αυτό. Όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, ο Τάσος από ό,τι βλέπω είναι προφανώς είναι ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όλα του τα post είναι κατά του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, Τάσο, εμείς είμαστε Άρης. Τι να κάνουμε τώρα. Α, και εδώ φωτογραφία με ποιον είσαι. Ο Άρης δεν ανέβηκε. Όχι, όχι. Με Παντελίδη. Πολύ ωραία φωτογραφία με Παντελίδη. Την επιβραβεύω, Τάσο. Άκου. Ο Άρης δεν ανέβηκε στη Β' Εθνική πάλι επί Νέας Δημοκρατίας. Τότε που άλλαξε ο νόμος. Για τον Άρη. Για να μην λένε ότι δεν τα λέμε κιόλας. Ο Άρης δεν έπαιρνε φορολογική ενημερότητες όταν όλοι οι υπόλοιποι παίρνανε φορολογική ενημερότητα μιας εβδομάδας. Πάλι πριν της Δημοκρατίας, φίλε Τάσο. Τα λέμε, τα ακούς. Τι να σου πω, Τάσο. Βλέπω μόνο έχεις εδώ 50 τέτοια post για τη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Μπράβο, ωραία. Προτιμώ τα post για τον Άρη. Τα λέμε, τα υπόλοιπα δεν ασχολούμαι. Όλοι είναι κατά του Άρη. Όλοι. Ναι, μου λέει, συμφωνούμε, αλλά δεν συγχάθηκε μόνο αυτούς, λέει. Αυτοί που έρχονται τους έχουν συγχαθεί ήδη από πιο πριν. Ρε Τάσο, αυτοί που είναι τώρα όμως δίνουν 44 εκατομμύρια την τελευταία μέρα. Να ξεφωνήσω τον Σαμαρά και τον Ορφανό που πριν 10 χρόνια. Μα τα λέμε. Μα το λέγαμε και τότε. Μα σου λέω, τι να του πω τώρα, λεπτομέρειες για το τι έγινε στη Β' με τον Ορφανό τότε. Δεν φωνάζαμε για τον Ορφανό τότε στο Μετρόπολης ήμουνα. Τότε ήμουνα Πασόκ. Μετά, όταν λέγαμε και το Βενιζέλο, έγινε Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική ομάδα που δεν πήρε ποτέ τα λεφτά της από τη φανέλα μπροστά. Τέλος πάντων. Μην με εκνευρίζεις άλλο, άντε, σταμάτα. Δυστυχώς για αυτούς δεν έχουμε μνήμη Χρυσόψαρου και δεν μας ενδιαφέρει κανένα ακόμα. Κανένα. Ποιος είναι ο Χρυσάνθος Παντελίδης εδώ. Έχει κανένα. Παντελίδης Χρυσάνθος. Γεια σου, Χρυσάνθος. Δηλαδή, εσύ, Τάσο, τι να πούμε. Γεια σου τον Τάσο, ότι... τώρα Αριανάκη είναι εντάξει. Ναι. Αλλά είναι και από τη Νέα Δημοκρατία. Δικαίωμά του. Ο δεξιός, πώς το λέγανε αυτό να πω. Αλλά άμα βγει η Νέα Δημοκρατία, Τάσο μου, και κάνει τα ίδια, θα τα ακούει η Νέα Δημοκρατία. Ποιος σου είπε. Δύο φορές κιόλας. Ο δεξιός, αυτός ο υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο δεξιός, αυτός δεν χάρισε το οικόπεδο. Τι δεν το είπαμε. Ο Τσοχατζόπουλος δεν χάρισε τα κλειστά. Πώς έγινε το κλειστό. Από 13 στρέμματα, πώς από 3 γίνανε 33. Η νομαρχία δεν πλήρωνε τη ΔΕΗ και τον ΡΟΤΕ, τι ήταν εκεί πέρα. Ένας εδώ πέρα μου στέλνει ένα μήνυμα. Ποιος έβαλε με ένα τηλεφώνημα, λέει, τον κύριο Τόλκα από την Ιμαθία, εφυπουργό στην κυβέρνηση πριν 2 μήνες, χωρίς ένταση στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, παλιό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν τώρα ποιος έβαλε. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να ήταν και αυτός. Δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Μας ενδιαφέρει ότι για ακόμα μια φορά ξαναδείχνουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Όλοι αυτοί που δεν ασχολούνται μαζί μας. Αυτό το μεγαλύτερο ψέμα της ζωής τους. Δεν ασχολούμαστε μαζί σας εμείς. Δεν ασχολούμαστε. Δεν σας βλέπουμε. Δεν μας ενδιαφέρεται. Δεν ασχολούμαστε μαζί σας. Αλλά ρε Καρύπ, κάντο. Κάντο το ρημάδι. Κάνε αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Κάντο. Και να δεις κάτι γλέντια. Ο Στάθης μου να λέει... Να δεις κάτι γλέντια. Ο Στάθης μου λέει, καλά ρε, πώς την πέρασαν λέει την τροπολογία. Δεν είναι Κυριακή, λοιπόν, είναι της τράπεζας. Άντε, ναι. Να είσαι καλά, γιατί έχουμε άλλους δύο. Άντε, φύγε. Άντε, έλα. Άντε, πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έμειναν οι άλλοι δύο, γιατί ήταν χυμαρόδης ο φίλος. Μεθεπόμενος, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Παιδιά, το θέμα δεν είναι πότε πέρασε η τροπολογία. Έτσι, εντάξει, είναι ξεκάθαρο το τι γίνεται. Πώς δεν είναι, είναι η τελευταία μέρα, πώς δεν είναι. Ναι, ωραία. Αυτό όμως πρέπει να το δουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα συνολικά, για να μην μπερδεύουμε τη Νέα Δημοκρατία μόνο ή κάποια άλλα κόμματα, αφού συμφωνούν και αποχωρήσαν από τη Βουλή σύσσωμη.
να πάρουν και μία απόφαση, αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 2014. Ένα χρόνο πριν φύγει ο Σαμαράς, μην τυχόν δεσμεύσετε τη χώρα με τίποτα αποφάσεις. Δεν θα ισχύει τίποτα. Και αυτοί τρεις ώρες που γίνουν εκλογές χαρίζουν 44 εκατομμύρια σε αυτόν τον ακατανόμαστο. Πού είναι η αντιπολίτευση σύσσωμη να μην στιγματιστεί η Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλος. Παιδιά, όποια κυβέρνηση και να προκύψει, εκτός από αυτούς, δεν θα ισχύει τίποτα. Ούτε μετατάξεις, ούτε ιστορίες, ούτε ροσφέτια, ούτε χαρίσματα. Είναι σωστό αυτό που λέω? Όχι. Γιατί? Γιατί αν ψηφιστεί, μετά δεν γίνεται. Ε, πώς δεν γίνεται? Αυτοί πώς το επικαλούνταν? Δεν θα ισχύει τίποτα και μιλάμε για κανέναν διορισμό, να πήγαινε κάποιος, ξέρω εγώ, να δούλευε κλητήρας. Αυτό γιατί να ισχύει? Έλατε. Αυτοί δεν πρέπει να πάνε φυλακή? Δεν θα πάει πρόεδρος δημοκρατίας μέσα για αυτή την ιστορία? Δεν θα ελεγχθούν όλα αυτά? Κανονικά πρέπει, ναι. Δηλαδή έγινε ένα δημοψήφισμα. Ποιος είναι ο θεματοφύλακας? Δεν είναι ο Παυλόπουλος? Και συνταγματολόγος. Πώς πήρες το 62 και το έκανες μείον 62? Θες να αναφερθούμε τώρα στο ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ελλάδα? Ε, ναι, παιδιά, είναι κάποια πράγματα, όμως έχουν συνέχεια. Είναι αλυσίδα. Πώς φώναζε ο προηγούμενος και τσίριζε? Διακοσμητικός. Πώς? Διακοσμητικός. Ναι, εντάξει, αλλά διακοσμητικός κάποια στιγμή, όταν καταλύεται το Σύνταγμα, πας μέσα για σκάτη προδοσία. Δεν υπάρχουν αυτά. Άμα ήταν έτσι, ξέρεις πώς θα είχαν πάει μέσα τα τελευταία χρόνια. Ε, πώς θα γίνει? Στην Ελλάδα συνήθως δεν την πληρώνουν πολύ. Ένας θα την πληρώσει. Δεν μπορεί για τις πρέσπες να συμφωνείς ένα χρόνο πριν και να έρθεις ένα χρόνο μετά και να θέλεις νομιμοποίηση. Αυτά είναι ατοπήματα. Εν πάση περιπτώσει, για να μείνουμε στο συγκεκριμένο θέμα εδώ, τη μόνιμη αδικία που γίνεται, μια ομάδα μας μόνο μας πέρασε στην αδικία. Ο Ηρακλής. Μόνο ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αυτά τα χαρίσματα. Ας βγει η αντιπολίτευση και να πει, κύριε, δεν ισχύει τίποτα. Τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, τα αυτά τους, τον Ιβάν τους, τον έτσι τους, τον αλλιώς τους. Ε, παιδιά, βαρεθήκαμε. Όχι, Παναγία μου. Κουραστήκαμε. Και εμείς μαλώνουμε για το κηλικείο, όπως πολύ καλά λέει ο Χρήσανθος. Αν πάρουμε το κηλικείο. Τρομερά πράγματα. Ωραία, εδώ θέλουν να πάρουν η μεγάλη προσφορά και εύνοια για τον Άρη. Είναι να μας δώσουν το παλέ και να πάρουμε εμείς τα λειτουργικά έξοδα. Με 300 χιλιάρικα. Εντάξει. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτα αυτούς, πράγματα. Άμα τους ακούσεις, δεν ξέρει ο κόσμος του Άρη όμως. Και είδες όμως τι πρώτα λέμε και μου λέει ο φίλος ο Τάσος. Δεν ξέρω αν έχει έλλειψη ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Ή αν το πάει κομματικά ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, αλλά τα λέμε αυτά και μου λέει η Νέα Δημοκρατία. Ρε φίλε, δεν με νοιάζει αν είναι Νέα Δημοκρατία ή η ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν ορφανός, ο ορφανός είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για επιπροσωπικούς το λέω. Συγκρούστηκα με ευθέως. Γιατί έκοψε τη χορηγία του ΟΠΑΠ τότε από τον Άρη. Έχουμε μία διαφορά. Εμείς βάζουμε ανάμεσα στο κόμμα και στην ομάδα την ομάδα. Και κάποιοι σαν τον Τάσο, ενδεχομένως δεν ξέρουμε τον άνθρωπο, να μην τον κατηγορούμε κιόλας. Βάζουν το κόμμα πάνω από την ομάδα. Έχουμε διαφορά. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Έχουμε άλλο, Βασίλη? Έχουμε, να πάμε στο break. Ωραία, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Πάνε. Γιατί έχουμε και μια ώρα που είμαστε σε ρί. Λοιπόν. Όχι, την κουράστηκα. Πάντα ήταν και το θέμα, νομίζω, πολύ καυτό και ήταν αμαρτία να σκούψουμε τον Ιρμό. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάρο τη σημερινή εκπομπή. Τελευταίο κομμάτι All About Aris On Air για κανένα τέταρτο θα πάμε ακόμα μαζί. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, στην τελευταία εκπομπή τη εβδομάδα. Δεν προλάβαμε να πούμε για επιθετικό, δεν προλάβαμε να πούμε για Σούντγκραν. Τι να πει? Τι να πω για ποιο από τα δύο? Για επιθετικό. Εσύ θα μα πει, χρειάζεται για τον επιθετικό, εγώ θα πω για το Σούντγκραν. Τι? Εσύ θα μα πει για τον επιθετικό. Δεν έχει εξέλιξη. Μέχρι την άλλη Τετάρτη θα έχει έρθει ο παίκτη. Ναι, ότι πάμε στην εναλλακτική, λέω. Ναι, τα είπαμε αυτά. Πότε είπαμε? Στο λαμπαουτάρι. Ναι, αλλά ο κόσμο μπορεί να μην έχει διαβάσει το site. Να μπει να διαβάσει. Οκ. Okay. πάνε στον κόσμο. Ωραίο. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Βασίλη. Ωραία, πάμε στο επόμενο φίλο. Χαίρετε. Γεια σα, παιδιά. Χαίρετε. Θα ήθελα να γίνεται να. Αν μπορέσω να δείξω λίγο τη λογική του φίλου του Τάσου. Όχι, δείξε τη δική σου λογική. Ναι, η οποία είναι περίπου λίγο κοντά σε αυτή που έθεσε. Ό,τι και δηλαδή τι. Θα ήθελα να πω το εξής. Είναι λογικό να έχει πάρει, ρε παιδιά, το ποδόσφαιρο προεκλογικό άρωμα.
Έτσι. Ναι. Είναι πάρα πολύ λογικό, ειδικά μετά τις αυθαιρεσίες που γίνονται και με τις φωτογραφικές τροποποιήσεις που περνούνται αυτή την εβδομάδα και θα λέγαμε ότι αντανακλούν όλη την προεκλογική περίοδο 40 χρόνων τώρα, έτσι. Δεν είναι μόνο τώρα. Ναι. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι τη μέρα που γίνεται η τροπολογία δεν πρέπει να το αναδείξουμε? Εγώ όχι, προφανώς και καλά έκανες το αναδεικνύεις. Αλλά δεν μπορώ τώρα και εγώ να, δεν μπορώ να δεχθώ από τον εαυτό μου να συστρατευθώ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ποιος είπε να συστρατευτείς με τη Νέα Δημοκρατία? Όχι, δεν είπα ότι το είπες εσύ αυτό, έτσι. Προφανώς και δεν είπες αυτό. Και γιατί πρέπει κάθε φορά, περίμενε, γιατί πρέπει κάθε φορά που αναδεικνύουμε μία εύνοια του συμπολίτη από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, να υπάρχει κάποιος στον Άρη που να μας λέει ναι, γίνεται αυτό, αλλά και τότε έγινε και το άλλο. Γιατί όχι, θα πρέπει. Όχι, δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις και καλά κάνεις. Τώρα είναι η κυβέρνηση συγκεκριμένη. Ναι, αλλά πρέπει... έμεσα το κάνεις και εσύ τώρα. Εσύ. Ναι, απλά δεν θέλω να πέσω στην παγίδα αυτήν. Δηλαδή να προσπαθήσω λόγω επειδή θέλω να είμαι αντισύριζα, ναι, να συστρατευθώ με τη Νέα Δημοκρατία. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Και νομίζω ότι και ο φίλος. Ναι, ο αλλά πολλές φορές θα σου πω το εξής. Πολλές φορές λοιπόν με αυτό ακριβώς το επιχείρημα θα ενισχύσεις τον κάθε ΣΥΡΙΖΑ. Την κάθε Νέα Δημοκρατία του ορφανού που αδίκησε τον Άρη. Ναι, αλλά δεν είναι σωστή εκλογική συμπεριφορά να ψηφίζω. Δεν με ενδιαφέρει η εκλογική συμπεριφορά, φίλε μου. Με ενδιαφέρει ο Άρης. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης όμως. Ναι, και, όταν υπάρχει ένα κόμμα που παίρνει 0,80 στις ευρωεκλογές, 0,80, και τρεις μήνες πριν τους έχει χαρίσει την τούμπα, με ενδιαφέρει να μιλήσω κομματικά. Όταν υπάρχει ένα άλλο κόμμα που τους χαρίζει 40 εκατομμύρια από τα χρέη και κάνουν δεκαπλάσιες μεταγραφές από τον Άρη και μου το παίζουν μπρούκλιδες, με ενδιαφέρει. Όταν τους χαρίζει άλλα 44 εκατομμύρια, ενώ δύο μέρες πριν μου λέγανε βάζει ακόμα 15. Και εγώ σου λέω το εξής. Αν ο Καρυπίδης στις επιχειρήσεις του που έχει τα θέματα με τα σούπερ μάρκετ, του τα χαρίσουν αυτά, θα μπορέσει να βάλει άλλα 4-5 στον Άρη. Όχι 25, αλλά 4-5. Θα μπορέσει. Εγώ λέω θα μπορέσει. Έχω δύο παραδείγματα να σου δώσω. Βασικά δύο επιχειρήματα. Πρώτον, εγώ δεν ψηφίζω με βάση τα οπαδικά μου κριτήρια. Μισό λεπτό. Να το πάρουμε λίγο ξανά, Γιάννη μου. Δεν με ενδιαφέρει η κομματική κουβέντα. Με ενδιαφέρει ο Άρης και η εύνοια κάποιων ομάδων έναντι του Άρη. Μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Και να στο επεκτείνω και λίγο παραπάνω. Η τωρινή κυβέρνηση τα πάει καλά με ένα συγκεκριμένο σωματείο. Το οποίο τα πάει καλά και με την ΕΠΟ. Η οποία ΕΠΟ, ο πρόεδρός της, βγήκε με τις ψήφους 52 ενώσεων. Ενώ λοιπόν μέχρι πρότινος αυτό το οποίο φωνάζαμε στη Θεσσαλονίκη όλοι μαζί και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και οι Αριανοί ήταν να σταματήσει να υπάρχει ο έλεγχος από 52 ενώσεις στην ΕΠΟ ώστε να μπορεί ο Γκαγκάτσης, ο Γκυρτζίκης, ο Πιλάβιος και οποιοδήποτε άλλος και ο Γραμμένος σήμερα να βγαίνουν επηρεάζοντας 52 ανθρώπους. Να το κάνουμε να το ανοίξουμε. Να το πάμε 5.000 να ψηφίσουν τα σωματεία. Πρόσεξε λίγο. Φώναζε λοιπόν τότε ο ΠΑΟΞΙΔΕΣ υπέρ αυτού του μέτρου. Τώρα λοιπόν που ο Γραμμένος είναι ο δικός του ο πρόεδρος, ξέρεις τι φωνάζει? Να μην υπάρξει απλή αναλογική στο ποδόσφαιρο. Ναι, την ίδια στιγμή το κόμμα το οποίο έφερε την απλή αναλογική στην πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, με τον Κλισθένη, δεν υιοθετεί το να υπάρξει απλή αναλογική στο ποδόσφαιρο. Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι τελικά το μόνο που τους ενδιαφέρει όλους αυτούς είναι να εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα και μόνο? Άρα έτσι, μην μπαίνεις σε κομμάτι, μην μπαίνεις στη διαδικασία. Δεν μπήκα. Να σου θέσω ένα άλλο πολύ σημαντικό παράγοντα που εσύ, επειδή γενικά σου αρέσει να προτρέχεις και να βλέπεις μπροστά, ναι, δεν τον έχεις αναφέρει ποτέ. Ναι, και θα, ή τουλάχιστον μπορεί λάθος να κάνω εγώ, έτσι. Ναι. Το γεγονός ότι καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι πολύ μεγάλοι παράγοντες, οι κομματάρχοι σαν τον Σαββίδη, σαν το Μελισανίδη, οι οποίοι έχουν μάλιστα και μέσα, έχουν και εξουσία, έχουν και επιρροή στα κέντρα αυτά, καταλαβαίνεις ότι έχουν την πολιτική ευελιξία με την κάθε κυβέρνηση να έχουν καλές σχέσεις. Ποιος δεν το έχει αναφέρει? Εσύ. Ποιος δεν, τι λες? Πάρα πολλές φορές το έχω πει. Άρα, και έχω σημειώσει, προς τη Νέα Δημοκρατία, και έχω σημειώσει προς τη Νέα Δημοκρατία ότι θα τα ακούσει χοντρά στην περίπτωση που κάνει κολοτούμπα. Αλλά δεν μπορώ να είμαι. Την κάνει. Είναι πιο πιθανό να την κάνει. Άσε, κοίταξε. Είναι άλλο το πιθανό, είναι άλλο το γίνεται. Εγώ σχολιάζω γεγονότα. Γεγονός είναι ότι όταν ήταν υπουργός ο ορφανός της Νέας Δημοκρατίας, έκοψε τον ΟΠΑΠ από τη φανέλα του Άρη και τα άκουσε. Να. Και κάθε μέρα έγραφα για τον νεοδημοκράτη υπουργό. Όπως το ίδιο έγινε για τον Τζοχατζόπουλο, τον Βενιζέλο και όποιον άλλο υπουργό του ΠΑΣΟΚ. Έκανε κάτι παρόμοιο. Όπως τώρα θα τα ακούσουν αυτοί.
Γιατί δεν με ενδιαφέρει στην τελική. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Αν η Νέα Δημοκρατία έρθει και βοηθήσει εκεί που πρέπει τον Άρη και αποκαταστήσει αδικίες, θα της πω μπράβο. Αν κάνει το αντίθετο, θα τα ακούσει. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα για να δούμε. Να είσαι καλά. Γεια. Στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Μεθεπόμενος. Έχουμε Βασίλη άλλον. Όχι. Εδώ μου στέλνει ο άλλος. Δεν θεωρούσαν τα εισιτήρια στον Άρη και τα θεωρούσαν στους άλλους. Ναι, πάμε. Δεν έχουμε γραμμή Βασίλη, έτσι. Ωραία. 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Για κάνα 10 λεπτάκια ακόμα που θα πάμε παρέα. Αποστολή. Έχω πει και για τον Ελισανίδη και τα 20 εκατομμύρια της περιφέρειας 132 φορές. Έχω πει και για το Βοτανικό και έχω γράψει κιόλας για το Βοτανικό και για τον Γιαννακόπουλο. Έχω πει για όλους. Είναι φυσιολογικό πιο πολλές φορές να αναφέρομαι στην πόλη μου. Αν ζούσα στην Αθήνα και επηρεαζόμουν από καταστάσεις και βιώματα αθηναϊκά, θα έλεγα πιο πολλές φορές για το Μαρινάκι. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Από ό,τι βλέπω εδώ, για να συνδεθούμε. Πώς έχουμε κάποιο μήνυμα. Ο φίλος, ο 779, ναι. Επιτέλους μια επιθετική διαρροή της ΠΑΕ Άρης προς αυτούς που βλέπουν τον Άρη να μεγαλώνει και κάνουν τα πάντα για το τρύπημα σε ΠΑΕ και κόσμο του Άρη. Αναφερόμενος στα σχόλια κύκλων της ΠΑΕ Άρης για τον συντονισμένο επικοινωνιακό πόλεμο που δέχεται η ομάδα, είναι αλήθεια, τελευταία 24 ώρα, από συγκεκριμένα, με συγκεκριμένα δημοσιεύματα. Λοιπόν, για τον Φόρ σας είπαμε και διαβάσατε ότι ο Άρης πάει στην εναλλακτική του, αφού η Ντέγε δεν απαντάει. Ο Σούντγκρεν, δεν έχει πετάξει ακόμα, σήμερα το απόγευμα επιστρέφει στη Σουηδία. Τι, ξαφνικά τι, γραμμές, μόλις πήγα να πούμε ρεπορτάζ. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Νίκο και Χρυσάντζε. Έλα, Μάκη. Γεια σου, Μάκη. Μετά από όσα έχω ακούσει, κάποιος ήταν τίποτα καινούργια, απλά βγαίνουν συνεχώς έτσι νέα, υπάρχει γυρία στο δεύτερο. Κάναμε ένα μεγάλο λάθος το 1925, αν δεν κάνω λάθος. Λυκήσαμε τον ΠΑΟΚ και πήραμε τα κεντρινό μαύρα. Από τότε σε μια δοκιμάκη είναι ό,τι είναι. Το Hans Free σου πρέπει να φταίει λίγο. Τίποτα δεν ακούγονταν. Πάμε στον επόμενο. Ξαναπάρε. Όχι, ωραία, ξαναπάρει ο Μάγκης. Είπαμε λοιπόν για τον Φορ, είπαμε ότι την Κυριακή το μεσημέρι έχει τον Ντουάρτε στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι και πέρα φυσικά το Λαμπαουτάρης και ο Λίμπερο για να βγουν ζωντανά, για να βγει ζωντανά η άφηξη του Ολλανδού και οι δηλώσεις ενδεχομένως αν προχωρήσει κάποια δήλωση. Ο 28χρονος πρώην μέσος της Χέρακλες. Πάμε πάλι στο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ο Μάξιμ πάλι. Έλα, Μακ, τώρα καμπάνα. Τώρα σας ακούω. Έσβησε το λεωφορείο. Έλα μου. Έσβησε το λεωφορείο. Γιατί δεν ακούγεται καθόλου. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Είμαι στην Κηφισιά τώρα. Θα χάσει το site. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Οκ, να μπορώ να ανοίξω και καμιά πόρτα. Ναι. Λοιπόν, κάναμε ένα μεγάλο λάθος το 1925 που νικήσαμε τον Παράζη. Τα χρώματα του Μπάου και τους έμεινε τόσο βαριά η φύκα και το τραύμα αυτό. Που από τότε κατάλαβα μας κυνηγάνε γιατί βρίσκονται συνεχώς στη σκιά μας. Άσχετα με τα εκατομμύρια που τρέχουν και οτιδήποτε άλλο, εντάξει, μπορεί να έχουν εκατομμύρια δισεκατομμύρια, αν ο Άρης πάρει να παίχτη, αμάν, γιατί πήρε αυτό το παίχτη, γιατί έκανε, γιατί έρανε. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κρίμα, αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, να τους δώσουμε τα χρώματα να εσκάσουν και αυτοί, δηλαδή είναι κρίμα. Τα χρώματα αυτά είναι δικά μας. Ναι, έστω, να πάρουμε τον Παράζ για να δώσουμε κάτι άλλο με την ευχή μας. Τι να πω ρε, παιδιά, δηλαδή είναι έλεος. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το ΠΑΟΚ είναι, δηλαδή δεν έχω δει τέτοιο πράγμα, ούτε ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρουμε τι είναι με τον ΠΑΟΚ τώρα, εντάξει, κάποιον επιχειρηματία ευνόησα, δεν ξέρουμε ποιο. Ναι, θέλω να σου πω ότι ό,τι και να γίνεται, δηλαδή είναι, εντάξει, κρατάει κουραστικό, άλλοι γελάνε εδώ πέρα που τα συζητάμε, δηλαδή με άλλους που είναι πιο ουδέτεροι. Έλα, εντάξει, μου λέει, είχε λίγο καλή ομάδα φέτος. Λέει και το πήρε. Λέω, ναι. Παιδιά, το πήρε. Λέω, επειδή είχε καλή ομάδα. Λέω, δεν έχετε δει τα παραπέρα. Λέω, περιμένετε να δείτε τι έχει να γίνει ακόμα. Αλλά τώρα προέκυψαν εκλογές και είμαστε σε αναμονή να δούμε τι κόσμια θα παιχτούν, τι συμφέροντα θα μπλέξουν πάλι, γιατί το χρήμα ακολουθάει το δρόμο του. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Ελπίζω βέβαια να βγω ψεύτης. Να μην έχουμε δηλαδή. Επόμενος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καταρχήν αυτή η διάταξη έχει πάρα πολλά θέματα συνταγματικότητας.
Όπως δεν μπορεί ένας δικαστής που έχει μπροστά του μία πράξη και τη δικάζει, ξαφνικά να το ανατρέπεις, να έρχεσαι δηλαδή να παρεμβαίνεις σαν νομοθετική εξουσία μέσα στη δικαστική. Πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα. Ένας που πριν 10 μέρες πλήρωσε αυτά τα χρέη, γιατί ήθελε να πάρει φορολογική ενημερότητα, τώρα ξαφνικά του λες ότι ο φίλος που δεν τα πλήρωσε τα κερδίζει. Δηλαδή ανισότητα ανάμεσα σε δύο ίδιες περιπτώσεις. Τρίτο θέμα. Θα καλυφθούν λέει από τον προϋπολογισμό. Και γιατί δεν βγαίνει ένας νόμος που να λέει ότι όσοι συναλλάχθηκαν με δολίως πτωχεύσαντα, βλέπε Μαρινόπουλο, τότε τα χρέη προς τους υπαλλήλους θα πληρώνει μα το πράγμα. Μα τι λες τώρα, και υπήρξε η συμφωνία και καθόμαστε να όλοι βοηθήσουμε και εκεί υπήρξε. Και λέμε, ο Καρυπίδης λέει γιατί κάνει μεταγραφές, δεν χρωστάει στους υπαλλήλους. Και τρελαίνεσαι εκεί πέρα, τρελαίνεσαι, γυρνάει το μυαλό, δεν έχεις την απίστευα. δεν έχει τελειωμό, αλλά εγώ μου αρέσει που τον χτυπάνε, γουστάρω. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για μας αυτό. Α δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το ζήτημα είναι να αντέχει. Δεν μου λες, δηλαδή αν πάρει ο Ιντέγε μεθαύριο και πει «ΟΚΕΙ, έρχομαι», θα του πούμε «Όχι, έρχεται η εναλλακτική». δηλαδή νομίζω όχι ακόμα. Δεν παρουσιάζουμε. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα και θεωρώ ότι δεν θα... Δεν προχωράει, εντάξει. Δεν θα προχωρήσει. Εντάξει, μακάρι το Σαββατοκύριακο να πάει για μπάνιο στη Φούρκα και να πει «Έρχομαι». Αλλά δεν νομίζω. Του Σέρβου θα προχωρήσει και αυτό θα κολλήσει. Εγώ βλέπω ότι ό,τι που εμπλέκεται ομάδα μέσα. Εντάξει, εκεί είναι πιο δύσκολο γιατί είναι νωρίς. Μην το ξεχνάς αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ νωρίς. Είναι αρχές Ιουνίου, παιδιά. Ακόμα και του Ρόουζ είναι θέμα. Εγώ ξέρω ότι ήρθε ο Σούντγκρεν, έρχεται ο Ντουάρτε την Κυριακή. Άρα έχεις 2 στους 5. Ο Ρόουζ ήρθε και πήρε την κατεύθυνση αυτή που έπρεπε να πάρει ώστε να επιστρέψει και να γίνει αυτό το οποίο πρέπει να γίνει. Α, εντάξει. Οπότε προχωράμε. Μήπως πάρουμε τον Απόστολο Βέλιο και τελειώνουμε. Τι να σου πω. Δεν θα είναι πάρα δεν πολύ είναι κακό. Αυτή η εναλλακτική στην οποία αναφέρομαι πάντως. Εντάξει, όμως θες και παίκτες με κίνητρο. Μην σταθούμε μόνο στο... Και την άλλη Τετάρτη που θα ανακοινωθεί το παίκτης θα το... Αμάν και σε ανακοινώ, άμα δεν ανακοινωθεί θα λέμε γιατί Χρήσαν δεν μας είπες, γιατί δεσμεύεσαι τώρα. Εγώ λέω ότι μέχρι την άλλη Τετάρτη άντε να δούμε. Θα κλείσει ο παίκτης, θα κλείσει. Αντάξει. Οπότε μετά τι θα πω. Έχει κλείσει αλλά δεν ανακοινώνεται. Μέχρι τον Αύγουστο. Ας μάθουμε κατευθείαν το όνομα. Μην μάθουμε τίποτα άλλο όπως με τους ατελειώνους. Συμφωνώ. Εντάξει. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ωραία. Τι ωραία. Ωραία. Πού το είδες το ωραία. Για πες τον Ντουάρτε, από τι ώρα έρχεται. 9:30. Live στο Λίμπερο της καρδιάς μας. Ναι, ναι. Να πάρεις εδώ τον κύριο Συρίγο. Ναι. Να τον ενημερώσεις από πριν. Σωστό. Καλά, 1:30 μέχρι να βγει, 2 θα πάει. Μισή ώρα θα κάνει να βγει, ρε φίλε. Εύκολα. Γιατί ο Σούντγκρεν πόση ώρα έκανε. Να ενημερώσει τον κύριο Μουρελί τότε. Τον Μουρελί θα ενημερώσουμε. Ναι. Όχι, τον κύριο Συρίγο θα ενημερώσει πρώτα. Ότι έρχεται 1:30. Θα ενημερώσει τον Ιχολύπτη. Ναι, να ενημερώσει τον κύριο Συρίγο. Ναι. Να ενημερώσει το ακροατήριο. Αυτό. Εντάξει. Και δεν ξέρω αν θα έρθει με μπαγκάζια κιόλα συγκεκριμένο. Θα δούμε. Με μπαγκάζια. Ναι. Μπορεί να έρθει για μόνιμα, γιατί φίλε, σε μια εβδομάδα ξεκινάει και η νέα σεζόν. Μπορεί να έρθει να φύγει και να ξαναγυρίσει. Με τον Σούντγκρεν τώρα να δούμε πότε θα γυρίσει. Μπας για τα καταφέρει και έρθει λίγο νωρίτερα στην Θεσσαλονίκη και σωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Ο οποίος Σούντγκρεν αναχώρησε για τη Σουηδία μετά από 24 ώρες στην Ελλάδα. Γνώρισε και λίγο παραπάνω την πόλη. Εντάξει, ψάχτηκε για σπίτι. Σχεδόν έχει καταλήξει από ό,τι μαθαίνω πού θα μείνει. Του έκανε πολύ εντύπωση η έντονη κινητικότητα στο κέντρο. Και το ότι έχει πολύ κόσμο στις καφετέρειες, στα εστιατόρια. Του άρεσε πολύ αυτό. Το ότι είναι μια πόλη με ζωή. Εντάξει, δεν είναι καμία σχέση με τη Στοκχόλμη, η Θεσσαλονίκη, σε καμία περίπτωση. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Έλα, ρε παιδιά. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην κλείσει από... Έλα, μάτς, έλα. Ναι, τώρα ξεκίνας καλά. Για να δούμε. Ναι, ειλικρινά, αυτό που έλεγα πριν εννοείται κάνω πλάκα, έτσι, ναι, δεν συζητάμε ναι, το ούτε ναι. Για τα χρώματα, ούτε για την ιστορία, εννοείται τώρα της ομάδας, ειδικά εδώ στην Αθήνα που έχω φάει 40 χρόνια, άλλος λέει μπράβο, άρχισε, μπράβο, πω, έτσι αλλιώς, και καταλαβαίνετε τώρα τι περνάμε εμείς εδώ κάτω, ας πούμε, που είμαστε μέσα στο στόμα του λύκου, και εντάξει, πάρτε κι εσείς κάτι, δεν μπορέσατε να πάρετε κι εσείς κάτι. Λέω ρε παιδιά, λέω, όταν σε πολεμάνε δεν μπορείς να πάρεις εύκολα κάτι. Γιατί όταν το παιχνίδι παίζεται έξω από το γήπεδο, πώς θα γίνει. Ας μας αφήσουν λοιπόν φέτος, ελπίζω να το κάνουν και φαντάζομαι θα το κάνουν έτσι και ο Καρυπίδης και όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι,
να ζητήσουν σε όλα τα παιχνίδια διεθνείς διαιτητές, σε όλα, δηλαδή σε όλα τα τουλάχιστον σοβαρά, αν δεν γίνεται αλλιώς. Και ό,τι άλλο μετά κρίνουν απαραίτητο για να προφυλάξουν τα συμφέροντα της ομάδας. Ναι. Αυτό δεν ξέρω, δηλαδή τι άλλο πια. Δηλαδή έχω 40 χρόνια που έχω κουραστεί από 9 χρονών παιδάκι που έγινα αριανός, από μόνος μου κόντρα σε όλους και σε όλα εδώ πέρα. Εντάξει, δηλαδή, τι άλλο, δεν ξέρω, δεν πει πιο άλλο τρόπο, ρε παιδί μου, μαγικό ραβδάκι, να τους κάνουμε κάποτε, να τους εξαφανίσουμε όλους, πώς θα γίνει. Δεν γίνεται αυτό. Πιστεύω, όσο είμαστε κοντά στην ομάδα, να δυναμώσει περισσότερο. Ναι. Μακάρι, μακάρι. Okay. Να είσαι καλά, ρε Μαγκή. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Φιλιά στον Άρη μας. Καλό διήμερο να έχεις και εσύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Σιγά σιγά να κλείσουμε. Εντάξει, Δημήτρη μου, η συνέντευξη. Κόπηκε η ώρα. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Εμείς θα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Λίγο μετά τις 5 να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα.